δεξιά σε ένα σημείο καινούριο μέτρησης που έχουμε. Γιατί η λίμνη, να δούμε που έχει πάει το νερό. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι πριν, λίγο μετά την ανάληψη δεξιά δηλαδή. Ξεκινώντας από τα πλοία 11, το σημείο που είναι, έχει στην αρχή το προβάλλημα μέχρι κάτω. Βρισκόμαστε τώρα ακριβώς 160 μέτρα σύμφωνα με το βηματομετρητή που υπάρχει από το σημείο το 311, το ταμπελάκι δηλαδή, και εδώ είναι το σημείο που αρχίζουν τα νερά, δηλαδή 160 μέτρα από το κομμάτι που το ταμπελάκι πάνω ακριβώς. Εδώ είναι τα νερά που βλέπουμε. Και να θυμίσουμε ότι τελευταία είχε αρκετές βροχές, πέσανε αρκετά νερά στα ποτάμια μέσα και στο Ουλαγκαδάτο ποτάμι και στο Κολχικό και στα Τριγύρω. Τώρα εδώ σε αυτό το σημείο, για να εδώ δεν το αγαπήσουμε παραπάνω, εδώ που δείχνει η κάμερα τώρα έχει περίπου 10 πόντους νερό. Από το σημείο εκείνο πάνω που βρισκόμαστε, κάναμε 160 μέτρα, υπάρχει μια κάθοδος τουλάχιστον 2,5 μέτρα, 2 μέτρα κάτω περίπου. Αν αυτό το εδώ ανέβει πιο πάνω, θα ανέβει η στάθμη της λίμνης μέσα εσωτερικά. Έχει αρκετό νερό, εδώ είναι οι θυμονιές δηλαδή που υπάρχουν. Κάποια στιγμή θα πάμε και από το άλλο σημείο, την ανάληψη που βλέπουμε. Σε αυτό το σημείο που πατάω, πάλι και εδώ έχει νερό, αλλά έχει νερό εδώ. Εδώ έχει όμως 2 πόντους νερό, είναι νερό το σημείο που πατάς. Όμως εδώ, άμα περάσουν μέρες, το νερό θα φτάσει άνετα μέχρι εδώ. Δηλαδή, μέσα στις επόμενες μέρες το νερό θα έρθει πιο πάνω. Να και εδώ ακόμα που πατάω προς τα πίσω. Εδώ αρχίζει και στεγνώνει κάπως. Εδώ είναι στεγνά. Που σημαίνει ότι το νερό είναι πριν τα 160 μέτρα. Ένα ρεπορτάζ από τη λίμνη Κορώνια, από το Shop TV. Εδώ πήραμε και μερικά ενθύμια από το σημείο που περπατήσαμε, κάποια πλαστικά μπουκάλια και βρήκαμε πεταμένα κάτω. Βλέπουμε αυτό το πράσινο μπουκάλι, είναι σε φάση αποσύνθεσης που σημαίνει ότι είναι κάποια χρόνια πεταμένο, πρέπει να προσέχουμε που πετάμε τα πλαστικά, τα αντικείμενα ειδικά.